και είμαστε δίπλα σας το γνωρίζετε, όπως ξέρουμε ότι και εσείς είστε δίπλα. Είμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση. Βέβαια δεν βιώνουμε αυτό που βιώνετε εσείς με απολύσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο το πρωί σε όλους μας. Και εμείς είμαστε διεκδίκηση μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Είμαστε 1,5 χρόνο χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Βέβαια δεν έχουμε εν μέρη τα προβλήματα που έχετε εσείς τα μισθολογικά, γιατί εμείς είμαστε το ενίο μισθολόγιο, είμαστε σε μια άλλη κατάσταση από ό,τι είστε εσείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ξέρουμε πολύ καλά, όταν εργαζόμενοι βρίσκονται χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, τι απεμπολούμε και τι χάνουμε. Αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις όπως και εμείς κάνουμε από τον Απρίλιο και μετά, και εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξέρουμε πολύ καλά ότι η λύση δεν πρόκειται να βρεθεί. Σας στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Επαναλαμβάνω, μακάρι να τελειώσει η ιστορία η δικιά σας, καταρχήν να επαναπροσληφθούν οι 15 απολυόμενοι. Αυτό δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί στη σημερινή περίοδο, αν ευλόγου και αιτία σε μια επιχείρηση η οποία από ό,τι μαθαίνω είναι κερδοφόρα, αυτά συζητούσα τώρα με τον πρόεδρό σας, δεν μπορεί να απολύει άτομα. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό που θέλουν όλοι είναι φθηνό εργατικό προσωπικό, όλοι με 500-600 ευρώ και η επιχείρηση απλά να βγάζει κέρδη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν οι πάντες ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άτομα. Σε πρώτη φάση να ευχαριστήσω για την παρουσία. Και σε ένα πρόεδρε και όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα όσοι από τον ΟΑΣΤΕ σήμερα βρίσκονται εδώ. Για μας η πρώτη και μεγαλύτερη βοήθεια είναι και η παρουσία σας, αλλά και η αλληλεγγύη που δείχνετε. Που δείχνετε είτε με την παρουσία εδώ, είτε ξέρω εγώ προς τα έξω, είτε βγάζοντας ορισμένα ψηφίσματα συμπαράσταση. Δεν είναι μόνο τα υλικά που ανεβάζουν την αλληλεγγύη, τα υλικά αγαθά. Είναι κυρίως οι ψυχές και οι καρδιές που μας γεμίζετε εμάς με δύναμη, με την παρουσία εδώ και με τις κουβέντες που λέτε και τα λόγια που λέτε και προς τα έξω. Αυτή την αλληλεγγύη την έχουμε εισπράξει από πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς έτσι και εγώ σαν πρόεδρος αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ μέσα είναι υπερήφανοι που υπηρετούν αυτή την εργατική τάξη και την υπηρετούν πιστά εδώ, διεκδικώντας το αυτονόητο, δουλειά. Απολύουν για να κάνουν χρήση του νόμου Χατζηδάκη, για να κάνουν χρήση οτιδήποτε θέλουν και κυρίως, το έχω πει πολλές φορές, διώξανε και θέλουν να διώξουν μόνο όσοι είναι συνδικαλισμένοι, όσοι είναι μέλη του σωματείου. Δεν έχουν διώξει κανέναν. Άρα τι θέλουνε? Στη εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, να μην υπάρχει σωματείο μέσα, να μπορούν να δρουν κατά τη βούληση του κάθε διευθυντή, να κάνουν ό,τι θέλουν, να πληρώνουν όπως θέλουν με ατομικές συμβάσεις και από εκεί και πέρα να αυξήσουν το κέρδος τους. Το κέρδος που εμείς όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 120 χρόνια είναι η εταιρεία, είναι μόνιμα κερδοφόρα. Συνάδελφοι, συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο πρόεδρος, είμαστε εδώ πέρα εργαζόμενοι από τον ΟΑΣΤ. Και θα εξακολουθούμε να είμαστε εδώ στο πλευρό σας, γιατί κατανοούμε ότι είναι ενιαία η αιτία που παράγει τα προβλήματά μας. Είτε είμαστε άμεσα στον ιδιωτικό τομέα, είτε είμαστε στο δημόσιο τομέα, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η αιτία που παράγει τα προβλήματα είναι η ίδια. Σε εμάς εκφράζεται με τη μορφή της προσπάθειας παραπάνω ιδιωτικοποίησης, παραπέρα ιδιωτικοποίησης του οργανισμού και τσακίσματος των όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει των εργαζόμενων, σε εσάς εκφράζεται με τις απολύσεις, με τη μείωση μισθών, με το φύγε εσύ, έλα εσύ, με τις πολλές ταχύτητες εργασίας που προσπαθεί η καινούργια εργοδοσία να επιβάλλει εδώ στη Μαλαματίνα. Δεν θα περάσει ούτε στον ένα χώρο ούτε στον άλλο. Όσο οι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι, συσπηρωμένοι γύρω από τα συνδικάτα, με σχέδιο μάχης, με οργάνωση, με αιτήματα που να απαντάνε στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας, να ξέρουν ότι τα σχέδιά τους θα μείνουν στα χαρτιά και οι εργαζόμενοι θα τα ανατρέψουν. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές.